Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Πτωτικές τάσεις καταγράφει η διασπορά του κορονοϊού αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας, όπως αναδεικνύεται από την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Πιο αναλυτικά, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 50.579 νέα κρούσματα της COVID-19 στην Ελλάδα για την εβδομάδα από τις 22 μέχρι και τις 28 Αυγούστου. Στη Μαγνησία καταγράφηκαν το συγκεκριμένο διάστημα συνολικά 965 κρούσματα, εκ των οποίων τα 62 στις Ποράδες, ενώ το ιϊκό φορτίο στα λίμματα του Βόλου σημείωσε σημαντική μείωση κατά 45%. Με το παρόν της κυβερνώσεως πλειοψηφίας και τη θετική ψήφο όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Εθνική Αντιπροσωπεία αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων. 142 βουλευτές από την αντιπολίτευση και τους ανεξάρτητους ψήφισαν ναι, ενώ οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν, με το σκεπτικό να επεκταθεί η έρευνα των παρακολουθήσεων και για τα χρόνια πριν από το 2016. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή Νίκου Ανδρουλάκη αποφάσισε η Ελομέλεια της Βουλής. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 142 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Μέρα 25 και τη δεξαμενή των Ανεξάρτητων. Οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν. Η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει την υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη, του δημοσιογράφου Θανάσου Κουκάκη και τις καταγγελίες για υποκλοπές και συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που ξεκινούν από το 2016. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Φασούλας, η Επιτροπή θα αποτελείται συνολικά από 29 βουλευτές και συγκεκριμένα 15 από τη Νέα Δημοκρατία, 8 από το ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΠΑΣΟΚ και 1 από τα υπόλοιπα κόμματα και τους ανεξάρτητους. Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η Νουδού, δια του εισηγητή της Δημήτρη Κερίδη, δήλωσε ότι θα ψηφίσει παρόν, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη χρονικής επέκτασης της έρευνας, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά συμπεράσματα αναφορικά με τις διαχρονικές αδυναμίες της ΕΕΠ. Άρα εμείς θα ψηφίσουμε παρόν, διευκολύνοντας τη σύσταση της Επιτροπής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποδεχόμαστε φυσικά το σκεπτικό της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Σημειώνουμε ωστόσο εξ αρχής ότι θεωρούμε χρήσιμο να επεκταθεί η διάρκεια του χρόνου διερεύνησης στο παρελθόν, όχι για να αναζητηθούν συμψηφισμοί ή να παραγωνιστεί το μείζον που είναι η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά προκειμένου να εξάγουμε πληρέστερα συμπεράσματα και να σχηματίσουμε καλύτερη εικόνα για τις όποιες διαχρονικές αδυναμίες της ΕΕΠ, όπως άλλωστε ζητούν και άλλοι, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και χαίρομαι που ο κύριος Καστανίδης το συμπεριέλαβε εν τέλει στην καταληκτική πρόταση που μόλις ακούσαμε. Σήμερα η Εισαγγελία του Αριού Πάγου έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή τα δημοσίευση εγγράφων από εφημερίδα που έφεραν την ένδειξη απόρριτο ή απόρριτα. Τα επίμαχα έγγραφα δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα BAM και αναφέρονται σε παρακολουθήσεις με βάση πληροφοριακό δελτίο της ΕΕΠ. Η εισαγγελική εντολή δόθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και το ερευνόμενο αδίκημα είναι αυτό του άρθρου 252 ΠΚΑΠΑ περί παράνομης χρήσης υπηρεσιακού απορρίτου. Η διενέργεια της έρευνας μετά τη λήξη του αυτοφόρου θα γίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρονται σε παρακολουθήσεις με βάση πληροφοριακό δελτίο της ΕΕΠ σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέου της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σπύρου Σαγιά αλλά και του πρώην Επικεφαλής του ΤΑΙΕΔ και Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα για δύο μήνες από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016. Το πολιτικό πλαίσιο στις εκλογές έθεσε σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι τους επόμενους 9 μήνες, μέχρι δηλαδή την προσφυγή στις κάλπες, εκτός από τη συζήτηση και την έγκριση των νομοσχεδίων που αφορούν την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, το Υπουργικό Συμβούλιο θα λειτουργεί και περισσότερο πολιτικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στο ζήτημα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στα μέτρα που θα πάρει από εδώ και πέρα η χώρα, χωρίς να εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αναφορές στην ενεργειακή κρίση στα ελληνοτουρκικά, στην απόφαση με καθυστέρηση της Ευρώπης για μέτρα, είχε η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για τη Ρωσία, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αποσταθεροποιεί κυβερνήσεις στην Ευρώπη και όσον αφορά στην Τουρκία και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, είπε: «Εμείς προστατεύουμε τα σύνορά μας. Να κοιτάξει η άλλη πλευρά τα δικά της ξέφραγα σύνορα». Το διεθνές περιβάλλον όμως δυστυχώς σκεπάζουν μαύρα σύννεφα που προϊονίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ήδη συμπληρώσει 6 μήνες. Η Ρωσία
επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο. Τιμές του έχουν αυξηθεί κατά 1000%. Είναι 10 φορές υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση. Εκτινάσοντας μαζί και το κόστος του ρεύματος, αλλά τροφοδοτώντας και πρωτόγνωρες πληθωριστικές πιέσεις. Το μεταναστευτικό, το οποίο αντί των μαζικών κυμάτων που αντιμετωπίσαμε πριν από 2 και κάτι χρόνια, εμφανίζεται τώρα με το προσωπείο των δήθεν ανθρωπιστικών εισβολών από ομάδες οι οποίες όμως μετακινούνται συντονισμένα. Όμως καμία νέα τακτική των διακινητών και κανένας ελιγμός της Τουρκίας δεν αλλάζει τη στάση μας. Σώζουμε αθώους, φυλάμε τα σύνορά μας και ας κοιτάξει η άλλη πλευρά τα δικά της ξέφραγα σύνορα. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει όπου και όταν χρειάζεται. Αλλά προσοχή, διότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, όπως είπε. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε ότι κάποιοι ποντάρουν σε διεθνείς δυσκολίες για να προκαλέσουν εγχώριες κρίσεις. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει το νοσοκομείο του Βόλου και πιο συγκεκριμένα ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής Δημήτρης Λύτρας, καθώς με επιστολή που έστειλε προς την εισαγγελία, τον Ιατρικό Σύλλογο και τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου, τονίζει τις ελλείψεις του νοσοκομείου, καθώς πλέον οι γιατροί δεν επαρκούν και δεν αντέχουν προκειμένου να καλυφθούν οι εφημερίες του Σεπτεμβρίου. Οι 5 γιατροί που βρίσκονται στη χειρουργική κλινική έχουν ξεπεράσει κατά πολύ εαυτόν και ο διευθυντής προέβη στην κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών, αφήνοντας τελείως κενές 5 ημέρες. Πολλές ήταν οι παρεμβάσεις πολιτικών παραγόντων της περιοχής με σκοπό να λυθεί το πρόβλημα, με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας να επιστρατεύει γιατρό για την κάλυψη των αναγκών. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής που τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες επισήμανε ότι οι ειδικοί γιατροί είναι μόνο 5, ενώ εδώ και αρκετό καιρό ξεπερνούν κατά πολύ, όπως είπε, τα εργασιακά ωράρια αλλά και τον αριθμό των προβλεπόμενων εφημεριών. Χτυπά καμπανάκι λοιπόν για τη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής. Ο κύριος Λύτρας πάντως αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που ανακύπτουν για το μήνα Σεπτέμβριο και ενημερώνει για όλα αυτά τα προβλήματα με επιστολή που απέστειλε στη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου, του Ιατρικού Σύλλογου Μαγνησίας, καθώς και την εισαγγελία. Στην ουσία εξαντλήθηκε το φιλότιμο και είπαμε ότι το πράγμα πρέπει να τεθεί σε άλλη βάση πλέον. Δυστυχώς για μας δεν υπάρχει πλέον η προσδοκία της καλυτέρευσης των συνθήκων. Και αυτό είναι η αιτία που αποφασίσαμε ομόφωνα σαν κλινική να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Δεν ήταν απόφαση και αρχή ενός ανδρός. Λοιπόν, προκειμένου να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε και πώς θα συνεχίσουμε. Και ελπίζω μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε να προκύψει κάτι καλό. Αφορμή στάθηκε η τελευταία προκήρυξη, που όπως θα γνωρίζετε ίσως προβλέπονται μόνο 2 θέσεις για το νοσοκομείο Βόλου. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί όταν ένα νοσοκομείο δηλώνει πως έχει 25 κενά που θα ήθελε να καλυφθούν, εγκρίνει κάποιος 2. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε πάντα με βάση το φιλότιμο 5 ανθρώπων. Κάτι διαφορετικό θα πρέπει να γίνει. Είμαστε μόνο 5 άνθρωποι που εναλλασσόμαστε προκειμένου να λειτουργεί η κλινική επαρκώς και ασφαλώς. Και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσει η κλινική να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, ειδικά για το μήνα Αύγουστο, ήταν καθαρά θέμα τύχης ότι δεν τεινάχθηκε το πρόγραμμα εφημερεύσης στον αέρα. Γιατί προσωπικά έτυχε να νοσήσω με COVID ενώ ήμουν σε άδεια. Αν ήμουν δηλαδή στην εργασία, κάποιοι θα έπρεπε να επιφορτιστούν με τις εφημερίδες που εγώ θα έπρεπε να καλύψω. Άρα οι συνθήκες του δουλεύω όχι 48 αλλά 148 ώρες κάποια στιγμή έχουν ένα όριο. Όταν λέμε ότι 5 μέρες θα μείνουν ακάλυπτες, εννοούμε ότι 5 καθημερινές, τις οποίες φροντίσαμε να είναι μόνο 5 και καθημερινές, έχουμε καλύψει όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Για αυτές τις 5 συγκεκριμένες ημέρες, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το επόμενο πρωί, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση τι θα γίνουν οι ασθενείς. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα σε συνεργασία με τα άλλα θέματα. Θα παίξει σημαντικό ρόλο και το τμήμα επειγόντων σε αυτό, προκειμένου να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι επί των ημερών μου, με δική μου σφραγίδα και υπογραφή, η χειρουργική κλινική του Βόλου δεν θα αναστείλει καμία από τις υπηρεσίες της. Mm-hmm. Τελεία και παύλα προς αυτό. Κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη. Εντάξει, είτε είναι
από τον κύριο Λιούπη είτε από τον οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό και μη κυβερνητικό εκπρόσωπο της Μαγνησίας. Μένει να φανεί αν αυτό θα αποδώσει. Επικουρικοί γιατροί δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από το να προκηρύξει τη θέση τους, θα πρέπει να τον βρει κιόλας, παίρνοντας τηλέφωνα σε όλη την επικράτεια, αν υπάρχει ενδιαφερόμενος. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για να έρθουν οι γιατροί ακόμη και για τις μόνιμες θέσεις που προκηρύσσουν τους θέση, πόσο μάλλον για θέσεις με σύμβαση. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος το κίνητρο για να ενταχθεί πλέον στο ΕΣΥ και να δουλέψει, όταν μάλιστα δεν είναι καν προερχόμενος από το Βόλο ή από την οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε κάποιον μέσω προσωπικών επαφών, προσωπικών δικτύων, να συγκινηθεί ή να θελήσει, αν έχει το ενδιαφέρον, να έρθει. Το βασικό είναι να φανεί ότι υπάρχει μια διάθεση για αναβάθμιση και μόνιμη στελέχωση. Αν αυτό δεν υπάρξει, γιατί για οικονομικά κίνητρα δεν συζητάμε και ούτε κάναμε και καμία ανοίξη για οικονομικά θέματα στο πρόβλημα που ανέκυψε, θα πρέπει να αλλάξει γενικώς η ατμόσφαιρα που επικρατεί ή θα επικρατήσει για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Στη Λάρισα μεταφέρεται σήμερα η σωρός της άτυχης 19χρονης ναυτικής δοκίμου που πέθανε μέσα σε ιταλικό νοσοκομείο. Σήμερα το πρωί διενεργήθηκε η νεκροψία νεκροτομή και αύριο αναμένεται να γίνει η κηδεία της άτυχης θάλιας. Με σε 130 αναμένεται να μεταφερθεί το απόγευμα από την Νάπολη στη Λάρισα η σωρός της 19χρονης ναυτικής δοκίμου έπειτα από τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Ιταλίας. Στο στρατιωτικό αεροσκάφος 130 θα επιβαίνουν και οι γονείς της κοπέλας, που βρίσκονται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλική πόλη για να παραλάβουν τη σωρό της κόρης τους. Η κηδεία της Θάλιας Κορδαμπάλου θα γίνει αύριο στη Λάρισα. Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία με το χαμό της 19χρονης πρωτοετούς έγινε κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου θερινού εκπαιδευτικού πλού, μετά τον απόπλο από το Λαγκουλέτη της Νησίας και πριν τον κατάπλο στην Νάπολη. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το γεύμα σε fast food του Λαγκουλέτη της Νησίας είναι αυτό που, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, προκάλεσε την τροφική δηλητηρίαση στην άτυχη ναυτική δόκιμο. Η άτυχη θάλια μοιράστηκε το ίδιο χάμπουργκερ, μάλιστα με μία από τις άλλες ναυτικές δοκίμους και ήπιαν το ίδιο milkshake. Επιστρέφοντας στο πλοίο, εμφάνισαν και οι δύο συμπτώματα δηλητηρίαση. Η συμφοιτήτρια της άτυχης θάλιας έκανε επί περίπου 2 μέρες πυρετό μέχρι 38 και στη συνέχεια αποθεραπεύτηκε. Αξίζει να σημειωθεί πως το ιατρικό προσωπικό του πλοίου Γενικής Υποστήριξης Προμηθέας μετά τον απόπλο από την Τινησία διαχειριζόταν ταυτοχρόνως 15 περιστατικά δηλητηρίαση ναυτικών δοκίμων. Η 19χρονη που κατέληξε έπειτα από τη δραματική επιδείνωση της υγείας στο νοσοκομείο Del Mare της Νάπολης παρουσίαζε επίσης πυρετό μέχρι 38-38,5, ο οποίος υποχωρούσε με τη λήψη αντιπυρητικών. Την περασμένη Τρίτη, η μέρα που η θάλια μεταφέρθηκε στο Ιταλικό νοσοκομείο μετά τον κατάπλου του Προμηθέα στην Νάπολη, παρατηρήθηκε πρίξιμο στα πόδια της και το υγειονομικό προσωπικό θεώρησε ότι είναι σύμπτωμα πιθανής ουρολίμωξης. Με τον κατάπλου του Προμηθέα στην Νάπολη, το βράδυ της 3ης 23ης Αυγούστου, η θάλια πήγε στο νοσοκομείο περπατώντας. Δυστυχώς, η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία τις επόμενες ώρες. Εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας το πρωί της 4ης και πρωινές ώρες της 5ης 25ης Αυγούστου κατέληξε, βυθίζοντας τον πένθος, την οικογένειά της και το πολεμικό ναυτικό. Πανικός προκλήθηκε χθες το απόγευμα στο Βόλο με τη γιαγιά ενός 35χρονου να φωνάζει για βοήθεια όταν αντιλήφθηκε ότι ο εγγονός της ήταν νεκρός. Η ηλικιωμένη γυναίκα που φέρεται να έμεινε μαζί με τον εγγονό της δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν νεκρός στο γραφείο του για περίπου 2 ημέρες. Απίστευτες καταστάσεις εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα εισήλθε σε κατάσταση πανικού και φώναζε ότι πέθανε ο εγγονός της. Το νοσηλευτικό προσωπικό του Αχιλοπουλίου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του οποίου μετέβη στο σπίτι της γιαγιάς και του 35χρονου άνδρα, τον οποίο εντόπισαν νεκρό πάνω στο γραφείο του. Ο θάνατός του υπολογίστηκε ότι τελέστηκε 2 ημέρες πριν. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασία στο γραφείο του μπροστά στον υπολογιστή του και άφησε την τελευταία του πνοή από άγνωστη αιτία. Διέμενε με τη γιαγιά του στο Βόλο, ενώ καταγόταν από τη Σκόπελο. Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βόλου. Θλίψη όμως έχει σκορπίσει στο Βόλο και η είδηση της απώλειας του Ευρυπίδη Ξανθού σε ηλικία 63 ετών. Ο Ευρυπίδης Ξανθός ήταν αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου και αδερφός της γνωστής εικαστικού Ανίτας Ξάνθου. Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα τον λύγησε και πριν από λίγες ώρες άφησε δυστυχώς την τελευταία του πνοή.
Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην πόλη του Βόλου με ένα νεαρό να απειλεί ότι θα σκοτώσει τη μητέρα του επειδή εκείνη είχε γάτες. Ο 30χρονος νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική καθώς η μητέρα του αναγκάστηκε να τον καταγγείλει μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά. Παράλληλα, σε ακούσιο εγκλισμό οδηγήθηκε χθες ένας κάτοικος Πηλίου, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για άσκοπους πυροβολισμούς και στο σπίτι του εντόπισαν οι αστυνομικοί ένα μίνι οπλοστάσιο. Ένα απίστευτο περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά την επίθεση ενός 30χρονου Βολιώτη στην ίδια του τη μητέρα. Ο νεαρός άνδρας της επιτέθηκε με αγριότητα με την αιτιολογία ότι έχει γάτες στο σπίτι και τον ενοχλούν. Η άτυχη 54χρονη έσπευσε στην αστυνομία καθώς τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας ήταν πολλά και φοβήθηκε για τη ζωή της. Με εισαγγελική εντολή, ο 30χρονος οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο Βόλου, όπου κοινοσυλλεύεται για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Εν τω μεταξύ, στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου του Βόλου οδηγήθηκε και ο 64χρονος από το Πήλιο που το πρωί της Κυριακής συνελήφθη στον Κισό για άσκοπους πυροβολισμούς. Οι δύο αδερφές του 64χρονου είχαν καταθέσει αίτημα για ακούσια νοσηλεία του. Οι αδερφές του συλληφθέντα είχαν αναφέρει στις αρχές ότι ο 64χρονος είχε περίεργη συμπεριφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Βορείου Πηλίου λάβαναν καταθέσεις σχετικά με την υπόθεση. Το βράδυ του Σαββάτου και λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, ο 64χρονος προχώρησε με το όπλο τους άσκοπους πυροβολισμούς, με συνέπεια το περιστατικό να καταγγελθεί από συντοπίτες του στην αστυνομία. Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κυνηγετικά όπλα. Μαζί με τα άλλα σχολεία, αγιασμός θα τελεστεί και στο νέο σχολείο των φυλακών Λάρισας. Μετά από συνεχή αιτήματα των κρατουμένων, ανακοινώθηκε ότι από φέτος το κατάστημα κράτησης της Λάρισας θα λειτουργεί διθέσιο δημοτικό σχολείο. Ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών αλλά και έγκλειστων της Λάρισας για τη δημιουργία σχολείου μέσα στις φυλακές. Το 45ο Δημοτικό Σχολείο είναι πλέον πραγματικότητα και από το Σεπτέμβριο θα στεγάζεται στο Ίδρυμα Κράτησης της Λάρισας. Πρόκειται για το 3ο Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί πανελλαδικώς μέσα στις φυλακές. Όπως ανέφερε ο κ. Τράντας, διευθυντής του νεοϊδρυθέντου σχολείου, το διθέσιο σχολείο έρχεται να αποτελέσει εκπαιδευτικό υπόβαθρο για πάνω από 35 παιδιά σε κάθε τάξη, ενώ στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες για πάνω από 150 με 200 μαθητές. Μετά από αγώνα πολλών ετών, το 45ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, όπου θα εδρεύει μέσα στο κατάστημα κράτησης Λάρισας, είναι πραγματικότητα. Ικανοποιεί το πάγιο αίτημα δεκάδων έγκλειστων, οι οποίοι είτε είναι Λαδαποί, είτε είναι Ρωμά, είτε δεν έχουν τελειώσει το Δημοτικό και έχουν ανάγκη το απολυτηρίο του Δημοτικού. Ζητούν λοιπόν κάθε χρόνο με αίτησή τους τη φίτηση σε Δημοτικό. Η δημιουργία του λοιπόν θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στα περισσότερα από 20 καταστήματα κράτησης της χώρας ενηλίκων λειτουργούν μόνο δύο δημοτικά και αυτό θα είναι το τρίτο που θα δημιουργηθεί. Αναμένεται στο διθέσιο δημοτικό σχολείο που θα λειτουργεί μέσα στο κατάστημα κράτησης Λάρισας να φοιτούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 35 μαθητές στις δύο τάξεις, ούτως ώστε, όπως είπαμε, σταδιακά να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που ξεπερνούν τις 150 με 200 μέχρι αυτήν την ώρα με βάση τις αιτήσεις που δεχόμαστε κάθε χρόνο. Θα είναι δύο δάσκαλοι που θα παραδίδουν μαθήματα όπως γίνεται και στα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία της πόλης. Επόμενος στόχος είναι να ιδρυθεί ένα επαγγελματικό λύκειο, το οποίο θα αποτελεί πανελλήνια πρωτοτυπία και το οποίο είναι υπό εξέταση από το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας, κ. Γεώργιο Βούτσινο. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε με την ίδια υποστήριξη που είχε το αίτημα το δικό μας για τη δημιουργία του δημοτικού σχολείου να έχει αντίστοιχη υποστήριξη και το αίτημά μας για δημιουργία ενός επαγγελματικού λυκείου, το πρώτο που θα δημιουργηθεί σε κατάστημα κράτησης ενηλίκων, προκειμένου να καλύψει και τις μεταγυμνασιακές ανάγκες των έγκλειστων. Να αναφέρουμε ότι το νέο σχολείο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά φέτος και αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το δεύτερο μεγαλύτερο κατάστημα κράτησης της χώρας. Στο νοσοκομείο του Βόλου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οδηγήθηκε χθες τα μεσάνυχτα μία 45χρονη τουρίστρια από την Αλόνσο στο Βόλο. Η Αγγλίδα, υποδιευκρίνηστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και το δίκυκλο το οποίο οδηγούσε ανετράπη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Ακόμη, χθες, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ένας οδηγός μηχανής προσέκρουσε πάνω στην καρότσα αυτοκινήτου στην οδό Λαρίση στο Βόλο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα. Τρίτο τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε χθες το βράδυ περίπου στις 9 στην οδό Λαρίσης στο Βόλο. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε νεαρός άνδρας, καρφώθηκε με ταχύτητα σε καρότσα αγροτικού οχήματος στο ύψος γνωστού σούπερ μάρκετ.
Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου νοσηλεύεται με κατάγματα. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχιάς Βόλου, ενώ παρενέβηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ώστε να καθαριστεί το οδόστρωμα. Τροχή όμως σημειώθηκε και στην Αλόνισο με τον τραυματισμό μιας 45χρονης γυναίκας. Με κρανιοεγκεφαλικές μάλιστα κακώσεις τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου 45χρονη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Η διακομιδή της στο Βόλο, προκειμένου να νοσηλευτεί στο Αχιλλοπούλιο, έγινε με το σκάφος Μαριάννη. Όλο και πιο κοντά στο να εφαρμοστεί η νέα κάρτα για τα μέσα μεταφοράς με χαμηλή τιμή όπως στο εξωτερικό, βρίσκεται και η χώρα μας. Ήδη έχουν γίνει συστάσεις προς την κυβέρνηση για τη μείωση του εισιτηρίου, την ίδια στιγμή που το κόστος της μετακίνησης με ΙΧ αυξάνεται σημαντικά. Όλο και πιο κοντά στην ενίσχυση των μέσων μεταφοράς βρίσκεται η κυβέρνηση, προκειμένου να μειώσει τις μετακινήσεις με ιδιωτικά ΙΧ και συνεπώς να δημιουργήσει ένα πράσινο αποτύπωμα στον πλανήτη. Ως επιπλέον στοιχείο στα παραπάνω, έρχεται να προσθεθεί η ενεργειακή κρίση καθώς και η αύξηση τιμή των καυσίμων. Πολλοίς κόσμος στρέφεται πλέον στα μέσα μεταφοράς προκειμένου να γλιτώσει χρήματα. Ήδη ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Λάρισας, κ. Μιχάλης Σακελαρίου, έχει προβεί σε συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να επικρατήσει και στην Ελλάδα ένα ευρωπαϊκό μοτίβο με τις κάρτες μεταφοράς σε χαμηλή τιμή. Από τον περασμένο Μάιο, στη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό, είχα προτείνει το μοντέλο που εφαρμόζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις σε ό,τι αφορά την επιδότηση του κόστου μετακίνησης των πολιτών. Φτηνένοντας την μηνιαία κάρτα απεριόριστων των διαδρομών, δίνουμε μια εναλλακτική φτηνή πρόταση στους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα ΙΧ αυτοκίνητα ή τα μηχανάκια και ποια άλλα αυτοκίνητα της μικροκοινωνικότητας, αλλά να επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουμε και ενέργεια, αλλά και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο υψηλό κόστος που έχει δημιουργηθεί από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις. Πρέπει να πω ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα τα αστικά λεωφορεία και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας διατίθενται να βάλουν πλάτη σε αυτό το μέτρο και να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ευελπιστούμε πως ο Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης θα υιοθετήσουν αυτή την πρακτική που τίνει να γίνει θεσμός πλέον στις ευρωπαϊκές χώρες εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Όπως επισημαίνει ο κ. Σακελαρίου, ιδανικό ποσοστό μείωσης της τιμής θα ήταν το 50%, υιοθετώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Θέλαμε αυτή η μείωση να είναι ιδιαίτερα αισθητή, δηλαδή να φτάσει το 50% του κόστους μιας μηνιαίας κάρτας. Και το λέω αυτό γιατί έτσι το βλέπουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν κάνουν μια έκπτωση για να πούμε κάναμε μια έκπτωση, αλλά δίνουν ένα ισχυρό κίνητρο στους πολίτες να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να σας πω ότι το παράδειγμα της Γερμανίας τι είναι, 9 ευρώ η μηνιαία κάρτα για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντίστοιχα, στο 50% έχει μειωθεί το κόστος στην Ισπανία. Άλλες χώρες υιοθετούν το 30-40%. Θεωρώ μια καλή πρακτική, θα είναι ένα ποσοστό μείωσης περίπου στο 50% συνυπολογιζομένο και της δικής μας μέσα σε αυτό το ποσοστό διάθεσης να συμβάλλουμε για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Το τελευταίο διάστημα το κόστος μετακίνησης με τα ΙΧ είναι ιδιαίτερα αυξημένο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να αποτελούν ιδανική εναλλακτική λύση μεταφοράς και ειδικότερα τα αστικά λεωφορεία που αποτελούν το βασικό μέσο στην ελληνική επαρχία. Έληξε σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τον Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω παράταση. 150.000 φορολογούμενοι δεν κατέθεσαν δήλωση και καλούνται να πληρώσουν το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ για αρχή. Τελείωσε σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου το μεσημέρι η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Και ενώ ακόμη δεν έχουν υποβάλει δήλωση 150.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι απειλούνται με πρόστιμο 100 ευρώ. Την ίδια ώρα η πλατφόρμα λειτουργεί με καθυστερήσεις ενώ φοροτεχνικοί και λογιστές ζητούν να δοθεί νέα παράταση ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσοι πάντως υπέβαλαν φορολογική δήλωση σήμερα Τρίτη, τελευταία ημέρα, θα πρέπει αύριο να πληρώσουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος Ιουλίου και Αυγούστου. Καθώς μετά την τελευταία παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για τις 30 Αυγούστου, ο αριθμός των δόσεων για την αποπληρωμή του φόρου δεν αλλάζει. Οι προθεσμίες πληρωμής έχουν ως εξής: πρώτη και δεύτερη δόση έως 31 Αυγούστου, τρίτη δόση έως 30 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη δόση έως 31 Οκτωβρίου. Πέμπτη δόση έως 30 Νοεμβρίου. Έκτη δόση έως 30 Δεκεμβρίου. Έβδομη δόση έως 31 Ιανουαρίου 2023. Όγδοη δόση έως 28 Φεβρουαρίου 2023. Στο σύστημα του τάξη σήμερα έλειπαν περίπου 150.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε πανελλήνιο επίπεδο. Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν έντονα προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων τόσο των φυσικών όσο και κυρίως των νομικών προσώπων.
Για τον λόγο αυτό αναμένουμε μια ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των δηλώσεων. Για τέλος Αυγούστου, οι φορολογούμενοι έχουν να πληρώσουν την τέταρτη δόση του φόρου του έμφυα και τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος, αυτοί που υπέβαλαν τον Αύγουστο. Επιπλέον, για όλους τους φορολογούμενους ισχύει η έκπτωση του 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματός τους. Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι όσοι δεν έχουν κάνει το voucher, την επιταγή για τα καύσιμα, να σπεύσουν να το κάνουν, γιατί λίγη προθεσμία νομίζουμε 31 Αυγούστου. Φυσικά, να υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να έχει υποβληθεί πρώτα η δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Την ίδια ώρα, για το μήνα Σεπτέμβριο, αναμένουν και άλλα φορολογικά βάρη τους φορολογούμενους. Νέα έργα αποκατάστασης και κατασκευής δημοπρατούνται και προχωρούν από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα έργα αφορούν κυρίως την ανακατασκευή παλαιότερων έργων που υπέστησαν καταστροφές, ενώ σημαντικό έργο αποτελεί και η οδογέφυρα του Κραυσίδωνα στο Βόλο. Βασικό μέλημα της περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα στα συνολικά έργα που υλοποιεί είναι να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης από ζημιές του παρελθόντος. Προχωρούμε σε δύο νέα έργα. Αποκατιστούμε το δρόμο που είχε πρόβλημα Μεσοχώρη Βλαχογιάννη 1 εκατομμύριο ευρώ. Και προχωρούμε σε συντηρήσεις ενός άλλου εκατομμύριου ευρώ με αποκαταστάσεις στο Δήμο Κιλελέρα. Σημαντικό έργο θα κατασκευαστεί και στην περιοχή του Βόλου, καθώς ήδη ο Περιφερειάρχης έχει εξαγγείλει την κατασκευή οδογέφυρας στον Κραυσίδωνα. Στην περιοχή του Βόλου κάνουμε μια υπέρβαση και εκεί και λύνουμε ένα μεγάλο χρόνιο πρόβλημα που είχε η περιοχή. Δεν είχε οδογέφυρα στον Κραυσίδωνα και μάλιστα υπήρχε η δυσκολία της μεγάλης περιπορίας για να συνδεθούν οι δύο περιοχές. Γι' αυτό προχωρούμε στην δημοπράτευση ενός έργου μελέτης κατασκευής της γέφυρας προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ και δίνουμε άμεση και ασφαλή πρόσβαση της δυτικής πλευράς του κατοίκους, δυτικής πλευράς του Κραυσίδωνα, βέβαια με μια γέφυρα που θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, 6 μέτρα πλάτος, πεζοδρόμια εκατέρωθεν και το συνολικό μήκος της γέφυρας θα είναι 34 μέτρα. Να θυμίσουμε ότι ήδη η περιφέρεια προχωράει σε αντιπλημμυρικά έργα σε πολλούς δήμους με σκοπό την πρόληψη ακραίων καιρικών φαινομένων. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στο πανηγύρι του Μουρεσίου προχθές το βράδυ, σύμφωνα με μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλαν ένας 19χρονος και ένας 20χρονος. Όταν έφτασαν στην πλατεία, μια άλλη παρέα ξεκίνησε να τους χτυπάει στο κεφάλι και στο θώρακα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Βόλου. Άγριο ξύλο έπεσε χθες τα ξημερώματα στο Μούρες Ιππιλίου, μετά το τοπικό πανηγύρι του χωριού. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, δύο νεαρά άτομα έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από μια παρέα, που πιθανότατα τα μέλη της ήταν μεθυσμένα. Δύο άτομα τελικά μεταφέρθηκαν με τραύματα στα χέρια, πόδια και κεφάλι στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βορείου Ιππιλίου. Παράλληλα, όμως, σημειώθηκε και μια κτηνοδία στο Πήλιο εναντίον ενός ανυπεράσπιστου ζώου. Η υπόθεση φέρνει στο φως τα αρρωστημένα μυαλά ανθρώπων. Άγνωστος άνδρας με όπλο πυροβόλησε και σκότωσε στην περιοχή Κουκουλέικα μετά τη Μιλίνα έναν σκύλο ο οποίος αποτελούσε τη μασκότ της περιοχής. Την υπόθεση ερευνάει η αστυνομία και ο ένοχος, όταν εντοπιστεί, θα αντιμετωπίσει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Συνάντηση ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου είχε σήμερα ο Δήμαρχος Τυρνάβου. Μόλις τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε το πρώτο κρούσμα στην περιοχή του Τυρνάβου και ο Δήμος προχώρησε στη λήψη μέτρων για την επαγρύπνηση των πολιτών και την προστασία τους. Με αργό ρυθμό αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους ειδικούς να θεωρούν ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας εντοπίστηκαν 4 κρούσματα, ενώ πρόσφατα διαπιστώθηκε ακόμα ένα στον Τύρναβο. Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, κ. Γιάννης Κόκουρας, είχε συνάντηση με τον συντονιστή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, κ. Κανελόπουλο, και την κυρία Κανέτσιου, προϊσταμένη του Τμήματος Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αφορμή το κρούσμα. Συνάντηση είχαμε σήμερα στο Δημαρχείο με στελέχη της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Τυρνάβου. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λειτουργηθούν. Μας φέρανε έντυπο υλικό, το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα θα μοιράσουμε κυρίως σε χώρους όπου είναι πιο ευαίσθητες ηλικίες, καφενεία, καμπί, εκκλησίες και τέτοιους χώρους, και βγάλαμε μία ανακοίνωση από τον Δήμο Τυρνάβου,
στην οποία προτρέπουμε τους κατοίκους να λάβουν τα μέτρα που προτείνει ο ΔΥΣ σε αυτές τις περιπτώσεις. Να υπάρχουν εγκεκριμένα, χρησιμοποιούν εγκεκριμένα αντικουμπικά, να έχουν σύντες στα σπίτια τους, να ποτίζουν πρωινές ώρες και όχι απογευματινές και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία συστήνει ο ΔΥ. Είναι πραγματικά ένα γεγονός το οποίο οφείλεται και στις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν αυτή την εποχή, με τις έντονες βροχοπτώσεις και τη μεγάλη θερμοκρασία που αναπτύσσεται, όπου με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται και τα κουνούπια στην περιοχή μας. Και εμείς από την πλευρά μας ζητήσαμε από την περιφέρεια, γιατί συμμετέχουμε στο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια, εντατικοποίηση των ψεκασμών. Βασικά προληπτικά μέτρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι να μην υπάρχουν στάσιμα νερά, να υπάρχουν εγκεκριμένα εντομοποθητικά σώματος, εγκεκριμένα εντομοποθητικά εντομοκτώνα χώρου, μακριά μανίκια και παντελόνια, σίδες στα παράθυρα, κουνουπιέρες και το πότισμα να γίνεται τις πρωινές ώρες. Πραγματοποιήθηκαν χθες τα επίσημα εγγένεια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κιάθου-Εύβοιας στον υπερσύγχρονο υποσταθμό υψηλής τάσης στη Κιάθο, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του ενεργειακού έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις 11 Ιουλίου, καλύπτοντας ήδη με επιτυχία την αυξημένη ζήτηση της φετινής τουριστικής περίοδου για τη Κιάθο και τις βόρειες Ποράδες συνολικά. Στον υποσταθμό υψηλής τάσης Κιάθου, στα επίσημα εγγένεια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κιάθου-Εύβοιας που πραγματοποίησε ο ΑΔΜΙΕ τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, συμμετείχε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος Τριαντόπουλος. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κιάθου-Εύβοιας έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 11 Ιουλίου, καλύπτοντας με επιτυχία την αυξημένη ζήτηση της φετινής τουριστικής περίοδου για τη Κιάθο και τις βόρειες Ποράδες συνολικά. Η νέα υποδομή γενιάστηκε από τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, κύριο Μάνο Μανουσάκη. Ενώ παρέστησαν επίσης ο Δήμαρχος Κιάθου, κύριος Θεόδωρος Τζούμας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΔΕ, κύριος Αναστάσιος Μάνος, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κιάθου-Εύβοιας συνιστά ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων και υλοποιήθηκε από τον ΑΔΜΙΕ στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πλευρά της Κιάθου, η διασύνδεση περιλαμβάνει έναν υπερσύγχρονο υποσταθμό τεχνολογίας κλεισού τύπου GIS, ενώ τα καλώδια υψηλής τάσης που εγκαταστάθηκαν στο νησί είναι πλήρως υπογειοποιημένα με στόχο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής και οπτικής όχλησης. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο συνιστά μοναδικότητα για το συγκεκριμένο έργο είναι ότι το υποβρύχιο καλώδιο είναι θαμμένο καθ' όλη την υποθαλάσσια όδευση του μήκους 29 χιλιόμετρων σε βάθη έως και 300 μέτρα, διασφάλιζοντας την προστασία του από εξωγενείς παράγοντες. Εγκαινιάσαμε σήμερα την ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου με την Εύβοια, ένα έργο το οποίο θα διασφαλίσει ποιοτική ηλεκτροδότηση για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες των νησιών των Σποράδων, και θα αυξήσει την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που είναι ούτως ή άλλως πολύ υψηλή για αυτά τα νησιά. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες αυτά τα δύο χρόνια και αισθανόμαστε περήφανοι που καταφέραμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε τη διασύνδεση. Ο ΑΔΜΙΕ συνεχίζει με συνέπεια να θέτει τις βάσεις για την μετάβαση του ενεργειακού συστήματος της χώρας στην νέα εποχή της πράσινης ενέργειας, και πρέπει να πω ότι παρά την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που σκιάζει αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο, ο διαχειριστής καταφέρνει να υλοποιεί περίπλοκα τεχνικά έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων με συνέπεια και τεχνική αρτιότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΑΔΜΙΕ για την εξαιρετική συνεργασία και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, τον κύριο Μανουσάκη, στο πλαίσιο της οποίας συνέβαλε και μέσω του προγράμματος εταιρικής ευθύνης του ΑΔΜΙΕ να γίνουν δύο πολύ σημαντικά έργα στη Σκιάθο. Αυτό που αφορά στη μελέτη αναστήλωσης ενός εμβληματικού κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζη, αλλά και της εφαρμογής μιας μελέτης που είχαμε σε συνεργασία με την Ελευθερία του Ντεκό, που αφορά φωτισμό στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου. Και ακόμα μια φορά ευχαριστώ για την υποδηματική συνεργασία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κιάθου-Εύβοιας, όπως επισημάνθηκε από όλους όσοι ήταν εκεί, θα θωρακίσει την τροφοδότηση των βορείων σποράδων με ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις συνθήκες. Στα καλά, στα κακά και στα βαθιά θα είναι μαζί ο Πέτρος και η Μυρτώ, που χθες το πρωί πραγματοποίησαν το γάμο τους στο βυθό της θάλασσας και πιο συγκεκριμένα στην Αλόνισο. Ο πρώτος υποβρύχιος γάμος για το 2022 πραγματοποιήθηκε με ένα ζευγάρι από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ την τελετή τέλεσε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Τα στιγμιότυπα από το γάμο έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το υποβρύχιο γαμήλιο εγχείρημα.
Με τα ιεράδεσμα του γάμου σε μια ξεχωριστή τελετή στο βυθό της Σαλονίσου, ενώθηκαν χθες ο Πέτρος και η Μυρτό. Το νεαρό ζευγάρι διάλεξε για την ημέρα του γάμου του όχι εκκλησία, όχι δημαρχείο, αλλά το βυθό της Σαλονίσου, πραγματοποιώντας τον πρώτο υποβρύχιο γάμο για το 2022. Η υποβρύχια τελετή πραγματοποιήθηκε στο νησί με τη συγκατάθεση του Δημάρχου κ. Πέτρου Βαφίνη και τη συνδρομή της Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού του νησιού κ. Μαρίας Αγάλου, οι οποίοι οργάνωσαν με ασφάλεια το εγχείρημα. Σε βάθος 3 μέτρων, η μέλουσα νύφη είπε το δέχομαι και στη συνέχεια ο σύντροφός της πέρασε το δαχτυλίδι. 4 ημέρες μαθημάτων καταδύσεων χρειάστηκαν και ήταν αρκετά για να δώσει ο γαμπρός το πρώτο έγκαμο φιλί στη νύφη. Καιρό πριν, η Δημοτική Αρχή της Σαλονίσου είχε απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να τελέσουν υποβρύχιο γάμο, λανσάροντας το ειδικό σλόγγαν «Αελόνισος, I love you deeply». Το ζευγάρι από τη Βόρεια Ελλάδα αποφάσισε να κάνει μια ξεχωριστή τελετή που σίγουρα θα τη θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Για το πρωτότυπο αυτό εγχείρημα συνεργάστηκε ο Δήμος Σαλονίσου, η Επιτροπή Τουρισμού του νησιού, η πρόεδρος Μαρία Αγάλου, ο εκπαιδευτής Δίας Μένης, ο Κώστας Κατσιούλης από την ομάδα News Undersea Vision Surveillance System, ο σκηνοθέτης Πασχάλης Μάντης και ο Στέλιος Ζαφυρόπουλος. Μέσα σε ένα κατάμεστο θέατρο πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ ξακουστή συναυλία της Εστουδιαντίνας. Η διάσημη συναυλία με τους πολλούς συντελεστές μάγεψε για ακόμη μια φορά την πόλη του Βόλου με ξεχωριστά ονόματα από την καλλιτεχνική σκηνή να δίνουν το παρόν. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η χθεσινοβραδινή συναυλία που δόθηκε από την Ορχήστρα Νέας Ιωνίας σε Εστουδιαντίνα για να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο θεατράκι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των Παιδίων του Άρεως. Στη συναυλία συμμετείχαν ο Παντελής Θαλασσινός, η Ασπασία Στρατηγού, ο Γιάννης Διονυσίου και η χοροδία Ρυθμός, ενώ αφηγήθηκε η Μιμή Ντανίση. Ανάρπαστο, για ακόμη μια χρονιά έχει γίνει το παζάρι του Αλμυρού με χιλιάδες επισκέπτες να σειραίουν καθημερινά στην Εμποροπανήγυρη. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται καθημερινά την Εμποροπανήγυρη του Αλμυρού, το γεγονός θεσμό για την περιοχή και ευρύτερα τη Μαγνησία. Η Εμποροπανήγυρη του Αλμυρού άνοιξε τις πύλες της την περασμένη Τρίτη για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια πανδημικής κρίσης. Επισκέπτες από κάθε γωνιά της Μαγνησίας αλλά και από όλα σημεία της Ελλάδος και της Θεσσαλίας μεταξύ άλλων δίνουν καθημερινά το παρόν στο παζάρι του Αλμυρού, τη μεγαλύτερη μποροπανήγυρη της Μαγνησίας, η οποία θα λειτουργεί έως και αύριο Τετάρτη 31 Αυγούστου. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει προϊόντα σε προσιτές τιμές, τόσο ρούχα όσο και παιχνίδια για τους μικρούς φίλους, ενώ παράλληλα υπάρχουν και σημεία όπου κανείς μπορεί να απολαύσει το φαγητό του. Παρά τη δυσκολία της εποχής, γεγονότα σαν την Εμποροπανήγυρη του Αλμυρού κρατάνε επί σειρά ετών για δεκαετίες και θυμίζουν ότι η παράδοση δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ.